Συνεχίζονται αύριο οι έρευνε στο βυθό τη Κόκκινη Λίμνη, στο πλαίσιο των προσπαθειών εντοπισμού τη σωρού τη 30χρονη Μαρικάρ Βαλντέζαρ και όλα θύματο του καθομολογίαν κατά κατασυροήν δολοφόνου, καθώ η σημερινή κατάδυση δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από νωρί το πρωί είχε σηματοδοτηθεί συγκεκριμένο σημείο στην Κόκκινη Λίμνη ω καταδυτικό στόχο. Πρόκειται για σημείο στο οποίο το σώναρ είχε εντοπίσει διόγκωση στο βυθό τη Λίμνη. κακέ καιρικέ συνθήκε επικρατούσαν από το πρωί με ισχυρού ανέμου να ταράζουν τα λιμνάζοντα νερά, προκαλώντα θολούρα στο βυθό από τη μετακίνηση τη λάσπη. Για αρκετή ώρα η ρομποτική κάμερα προσπαθούσε να εξακριβώσει τι ήταν η διόγκωση που εντόπισε το σόναρ. Μάταια όμω, αφού πέραν τη πολύ περιορισμένη ορατότητα, αυτό που εντοπίστηκε ήταν καλυμμένο από λάσπη. Όπω και κατά τη χθεσινή κατάδυση, που και πάλι η ρομποτική κάμερα δεν μπορούσε να εξακριβώσει τι είχε καταγράψει το σόναρ, η κατάδυση έγινε με την ελπίδα ότι η διόγκωση θα αποδεικνιόταν ότι είναι η τρίτη βαλίτσα του θανάτου, μέσα στην οποία πιστεύεται ότι βρίσκεται η σωρό τη Μαρικάρ Βαλντέ. Ο δίτη τη ιδιωτική εταιρεία Μπρασάλ καταδίθηκε το απόγευμα στο βυθό τη Λίμνη, στο σημείο που είχε στόχοθετηθεί. 45 λεπτά αργότερα, ο δίτη επιστρέφει στην επιφάνεια με άδεια χέρια. Η διόγκωση που εντόπισε το σόναρ στο βυθό τη Λίμνη αποδείχθηκε ότι ήταν βράχο, ο οποίο ήταν καλυμμένο από λάσπη. Πράγμα που θα μπορούσε να διαπιστωθεί μονάχα με τη ψηλάφιση του βυθού. Η κατάδυση άργησε να πραγματοποιηθεί αφού οι άσχημε καιρικέ συνθήκε υποχρέωσαν τα μέλη τη αποστολή να λάβουν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ματαιώνονταν τα σχέδια που είχαν καταστρώσει από το πρωί. Ωστόσο, ο χρόνο δεν ήταν υποβοηθητικό. Γύρω στη μία το μεσημέρι, οι ισχυροί άνεμοι μετατράπηκαν σε μικρό ανεμοστρόβυλο που λίγο έλειψε να παρασύρει του λειτουργού των μέσων ενημέρωση που παρακολουθούσαν από την κορυφογραμμή τι προσπάθειε των αντρών τη ΕΜΑΚ και τη ιδιωτική εταιρεία. Οι ισχυρότατοι άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στο πρόχειρο κέντρο συντονισμού στην όχθη τη λίμνη. Τα μέλη τη αποστολή κρατούν την τέντα που στεγάζει το κέντρο συντονισμού, ενώ λίγο αργότερα προβαίνουν σε προληπτικέ εργασίε στερέωσης τη βάση τη. Η λίμνη αλλάζει χρώμα προ το πορτοκαλί, ιδιαίτερα κοντά στην όχθη, όπου οι ισχυροί άνεμοι μετακίνησαν μεγάλε ποσότητε λάσπη, ενώ η επιφάνειά τη καλύφθηκε από τη βλάστηση και τη σκόνη που παρέσυραν οι άνεμοι. Του ισχυρού άνεμου διαδέχθηκε καυτό ήλιο, αλλά η ολοκλήρωση τη κατάδυση δεν έφερε και το τέλο των σημερινών προσπαθειών εντοπισμού τη τρίτη βαλίτσα. Η ρομποτική κάμερα μπήκε ξανά στη λίμνη ερευνώντα πέριξ τη περιοχή όπου έγινε η κατάδυση, ενώ λίγο αργότερα το σόναρ σάρωσε και πάλι τι περιοχέ που υπέδειξε ότι είναι ανταπετάχρονο ω τα σημεία που πέταξε τα θύματα του. Αύριο οι προσπάθειε επαναρχίζουν στα άλλα κρίσιμα σημεία που κατέγραψε το σώναρ. Η ρομποτική κάμερα θα προχωρήσει σε επαλήθευση τριών στόχων οι οποίοι σηματοδοτήθηκαν μετά τι νέε έρευνε που πραγματοποίησαν το σόναρ και η ρομποτική κάμερα. Ακολούθως αναμένεται να γίνει και πάλι κατάδυση με την ελπίδα να εντοπιστεί η τρίτη βαλίτσα του θανάτου ενώ οι αρμόδιοι θέλουν να ελέγξουν ξανά σπιθαμί προ σπιθαμί τη λίμνη προτού σφραγίσουν την ολοκλήρωση των ερευνών.